Κοιτάξτε, πήγαμε στην αντιπροσωπεία 4 συναδέλφοι λόγω COVID. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι και από τους άλλους συναδέλφους για αυτά τα ζητήματα. Θέσαμε στους δύο υπουργούς που συναντηθήκαμε και κάναμε αρκετή ώρα συζήτηση, από την ώρα σχεδόν που φύγαμε μέχρι τώρα, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Τα προβλήματα δεν τα έχουμε δημιουργήσει εμείς, οι κυβερνήσεις τα έχουν δημιουργήσει και από την άποψη αυτή εκείνες έχουν την ευθύνη και η κάθε μία με το δικό της μερίδιο, αλλά τα μερίδια προστίθονται από τη μια στην άλλη. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε εμείς όλοι μας. Και τα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εμείς τους θέσαμε, θέσαμε όλα τα ζητήματα και θα σας πω. Ήταν στη συνάντηση ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Τσακλόγλου είναι ο καινούριος υφυπουργός που θα αναλάβει τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Και στη συνάντηση τους θέσαμε όλα τα ζητήματα που έχουμε και στα υπομνήματά μας και φυσικά τους κάναμε καθαρό ένα πράγμα, ότι εμείς δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από ό,τι μέχρι σήμερα μας έχει αφαιρεθεί. Από ό,τι μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις με τη βία μας το πήραν, γιατί είναι από εμάς πληρωμένο, είναι από τη δουλειά μας, δεν ήταν ούτε επιδόματα ούτε χαρίσματα. Και αυτό το λέμε συνάδελφοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αγώνες μας θα συνεχιστούν. Και θα είναι από την σύνταξη δεν παίρνεις άδεια, από τους αγώνες. Θα συνεχίζονται, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, κάνουμε αγώνες επειδή έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, τους κάναμε πρόταση και τους είπαμε, τα αναδρομικά που βγάζει το Συμβούλιο Επικρατείας και από την απόφαση έτσι όπως η κυβέρνηση την εφαρμόζει, 1,5 εκατομμύριο κόσμος δεν θα πάρει τίποτα. Θα πάρουν μόνο όσοι είχαν πάνω από 1.000 ευρώ, ίσως και λίγο παρακάτω από 1.000 ευρώ, αλλά αυτοί θα πάρουν γιατί σε αυτούς ήταν οι περικοπές της κύριας συντάξης. Για τα δώρα και τις επικουρικές δεν προβλέπει η κυβέρνηση να αποδοθούν. Τους είπαμε επίσης πώς αυτά τα χρήματα μπορούν να δοθούν. Δηλαδή για φέτος, έτσι όπως προβλέπει, έτσι όπως υπάρχει η νομοθεσία και έχει ψηφιστεί από τούτα η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει στους συνταξιούχους το 0,5% του προϋπολογισμού του ΑΕΠ. Αυτό είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Από αυτά μέχρι τώρα έδωσε αναδρομικά για τις επικουρικές 350 και κάτι που θα δώσει κάποιες διαφορές σε αυτούς που έχουν από 30 χρόνια και πάνω, τα 600 εκατομμύρια, 650 πόσο βγαίνουν, να τα αποδώσει τώρα σε όλους τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι αυτοί που δεν θα πάρουν τίποτα. Και αυτοί, να σας το πούμε αναλυτικά, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν έχουν καμιά επικουρική σύνταξη. Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ έχουν μια επικουρική σύνταξη σε πολύ μικρή κλίμακα. Και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου επίσης. Μας είπαν ότι αυτά είναι τα δημοσιονομικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αυτό μας απάντησαν. Εμείς τους είπαμε θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε σταθερά και θα αγωνιστούμε και θα το παλέψουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να αποδώσετε αυτά τα χρήματα και του χρόνου το υπόλοιπο 0,5% δεν ξέρουμε τι θα κάνετε τα Χριστούγεννα, τι θα κάνετε τώρα. Δώστε στους συνταξιούχους αυτό που εσείς λέτε ότι πρέπει να δοθεί. Και τους πιέζουμε συνάδελφοι κάτι, πώς το λένε, από αυτό να λυθεί και να δοθεί σε εκείνο τον κόσμο που δεν θα πάρει τίποτα. Προσέξτε, από αυτούς το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους έχουν κάνει αγωγές, έχουν πάει στα δικαστήρια, έχουν πληρώσει 150, 200, 350 σε ορισμένες περιπτώσεις. Και δεν θα πάρουν τίποτα. Και μην νομίζουμε ότι θα πάρουν τίποτα, κάνα 600 τους βγαίνει.
εκεί βγαίνει περίπου σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα πάρουν τίποτα και οι δικηγόροι τους έχουν πάρει τα χρήματα για τις αγωγές. Το δεύτερο, συνάδελφοι, που θέσαμε είναι τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις συντάξεις της εκκρεμής. Μας είπαν ότι έχουμε πράγματι δίκαιο, δεν είναι σε τόσο μεγάλο αριθμό που λέγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά κάνουν μια προσπάθεια να ψηφιοποιήσουν το σύστημα. Έχει μια καθυστέρηση λόγω του κορονοϊού, αλλά το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν πιο γρήγορα και οι συντάξεις θα βγουν γρήγορα στους καινούργιους συνταξιούχους. Θα βγαίνουν αμέσως και στους παλιούς συνταξιούχους θα βγαίνουν σταδιακά, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με το ψηφιακό σύστημα, γιατί δεν ήταν όλα τα χαρτιά τους τότε ψηφιοποιημένα. Βάλαμε το ζήτημα των δημοσίων για το νόμο όπως τον προβλέπει το ελεκτικό συνέδριο που τους κόβει. Γίνεται μια πορεία μηχανοκίνητη αυτή την ώρα από τους τελιβεράδες. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα λοιπόν. Η νέα γενιά, ανασφάλιστη, με μικρά μεροκάματα, αυτή είναι η κατάσταση. Ο Ιερός Αγώνας και το πεζοδρόμιο, εάν κατανοηθεί σωστά και αξιοποιηθεί, είναι ο μόνος δρόμος που θα φέρει λύση. Επομένως, οι αγώνες μας συνεχίζονται, συνάδελφοι. Και πρέπει να συνεχιστούν και να ξέρετε, μπορεί να καταφέρουμε και κάτω από την πίεση να λυθούν ορισμένες λύσεις, αυτά που είπαν ότι τώρα δεν μπορούν να λυθούν, και μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί αν τους ασκήσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, να ξέρετε ότι μόνο έτσι μπορεί να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Να είμαστε στις επάλξεις, να προσέχετε, να μην υποτιμούμε την πανδημία, αλλά να είμαστε απίθαρκοι απέναντι στις αποφάσεις των κυβερνήσεων και στις πολιτικές τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα δυναμικά, αποφασιστικά, σταθερά. Το Ιερό Πεζοδρόμιο, για μια ακόμη φορά το λέμε, είναι η μαμή της ιστορίας και της κοινωνικής εξέλιξης για λύση σε όφελος των εργαζομένων, του λαού και των συνταξιούχων. Καλή δύναμη σε όλους!